Μέρα η γιορτινή, επιβάλλεται ο χορός και το τραγούδι. Παλέτο του. Ναι, θα πάω και σε αυτό. Θα πάω και σε αυτό. Θα πάω και σε αυτό. Απλά λέγω ότι θα χορέσουμε και τραγουδήσουμε σήμερα. Και τι καλύτερο από το να είχαμε εδώ κοντά μας το θίασο του θεάτρου Βέμπο με την παράσταση Πριν το Χάραμα. Μια παράσταση μουσικοθεατρική, ανατρεπτική, γιατί εκεί πολλά συμβαίνουν. Βλέπουμε τραγουδιστές να κάνουν τους ηθοποιούς και όχι μόνο. Τραγουδάνε κιόλας. Ηθοποιούς να κάνουν τους τραγουδιστές και όχι μόνο. Παίζουν κιόλας. Αλλά πραγματικά πριν ξεκινήσουμε, επειδή τις εντυπώσεις. Είναι κοινό μυστικό αυτό. Έχει κλέψει ο Στέλιος Διονυσίου με την ερμηνεία του στο ρόλο του Μανώλη Ναξιώτη. Ακριβώς. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβεντούλα μας, θα ήθελα να πω και να διαβάσω μια ανακοίνωση που ήρθε πριν από λίγο στο στούντιο από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και αναφέρει τα εξής. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, αναγνωρίζοντας την υπερπροσπάθεια του ταλαντούχου τραγουδιστή Στέλιου Διονυσίου στο ρόλο του Μανώλη Ναξιώτη στην παράσταση Πριν το Χάραμα στο θέατρο Βέμπο, τον ανακηρύσει επίτιμο μέλος του. Επίσης, προτείνει να αρθεί το φετινό βραβείο Κάρολος Κούν από το Σάκη Ρουβά και να δοθεί εκ νέου στον ηθοποιό πλέον Στέλιο Διονυσίου παρόλες τις αντιδράσεις που θα προκύψουν. Εξού και το τραγούδι «Σκυφτή διαβάτη της βροχής». Την απονομή θα κάνει ο τραγουδιστής χορευτής Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Καλά. Πρέπει να σηκωθώ. Παρακαλώ. Εντάξει. Εντάξει. Αγαπημένο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη συγκίνηση. Πραγματικά. Σου παραδίδω πραγματικά αυτό το βραβείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να κύριε Μπουρδούμη. Να είσαι πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε... μετά θα βγάλει λόγο. Αλλά... μετά λόγο. Μετά είναι ο λόγος. Πρώτα παίρνουν το βραβείο. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάμε από την αρχή. Δεν τα έχει μάθει ακόμα όλα ο ηθοποιός. Εντάξει, παιδιά, ναι. Σου παραδίδω λοιπόν αυτό το βραβείο από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Και εύχομαι και βραβείο Παναθήνεα και βραβείο Βεάκη, όλα γόρι μου. Σας ευχαριστώ καλά, πάρα, πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Να σε καλά, να σε καλά. Πες, μίλησε. Είμαι... Πες τα ρε Στέλιο! Πες τα ρε Στέλιο! Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ναι, δεν θέλω... θα πάω σήμερα. Ναι. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στη γυναικούλα μου. Που μου έχει σταθεί τόσο πολύ, τόσο καιρό στο πλευρό μου, αγάπη μου. Μανώλη μου, Μανώλη. Και στην ερωμένη μου, βέβαια μην... Σταμάτα, έλα ρε παιδάκι μου, που κι αυτή μου έχει σταθεί πάρα πάρα πολύ. Τον προσέχει το θείασό του, όπως αλλά, επειδή είναι πρωινή εκπομπή και... Άμα άρχισα τα γαλλικά τώρα, Μπουρδούμη, θα έπρεπε να κοπεί όλο το θέμα. Θα τα πεις στο θέατρο, το θα... Θα σταθώ στο ύψος μου και έτσι, δεν θα πω τίποτα. Έτσι, στο βάρος σου το ειδικό, έτσι, έχει ειδικό βάρος πλέον. Μπράβο. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, Στέλιο. Δεν είμαι ηθοποιός, αγαπημένο μου, είμαι τραγουδιστής. Έτυχε φέτος και συμμετέχω σε αυτή την παράσταση, την καταπληκτική βέβαια. Όταν σου έγινε η πρόταση να συμμετάσχεις στην παράσταση και να παίξεις εκτός από τα τραγουδίσεις, τι σκέφτηκες, που κάνουν πλάκα, φαντάζομαι, στην αρχή. Ξέρεις κάτι, όχι στην αρχή, όταν με πήρε ο Μιχάλης ο Ρέμπας για να με ρωτήσει αν με ενδιαφέρει τέλος πάντων. Στην αρχή ήξερα ότι θα έλεγα κάποια τραγούδια. Άντε να είχα και ένα ρολάκι έτσι κάποια στιγμή. Στην πορεία προέκυψε ο... Μήπως το απέτησες, εγώ έχω πληροφορήσει ότι το απέτησες. Μόλις είδες πως παίζουν οι ηθοποιοί κανονικοί. Μα δεν είχα. Μιχάλη μου, εντάξει μην τρελαθούμε τώρα. Παίζουν έτσι αυτοί και θα ανέβω εγώ πάνω στη σκηνή. Και πρέπει να πω ότι ενισχύσαν και τη σκηνή από κάτω για να δεις. Εννοείται να έχει... Ο δυνατός. Λοιπόν, και μετά όταν κατάλαβες ότι δεν πρόκειται για πλάκα και ότι είχες ρόλο κανονικό. Κοίταξε, κάποια στιγμή είπα στον εαυτό μου, μπορείς, βασικά θέλεις. Και τι σου απάντησε, ή δεν μιλάτε. Η αλήθεια είναι ότι είπα, ας το δοκιμάσω κι αυτό, δεν έχω να χάσω τίποτα. Βέβαια, αν έβλεπε και ο Μιχάλης ότι είμαι τελείως σκράπας και δεν παίρνω... Απογράμμα. θα μου έλεγε και ο ίδιος ότι εντάξει, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά πιστεύω ότι είδε, γιατί κάνουμε πρόβες περίπου 2,5 μήνες. 3,5. 2,5 του φάνηκαν. Περνάει τόσο καλά που του φάνηκαν 2,5. Σε βοήθησαν οι συνάδελφοι ηθοποιοί. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Κοίταξε να δεις. Τον Ευθύμη Ζησάκη, τον Ευθύμη Ζησάκη, τον Ευθύμη Ζησάκη, τον Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, όταν ξεκινήσαν οι πρόβες, εννοείται ότι τους κοίταγα στα μάτια και πώς παίζουν αυτοί οι άνθρωποι και τι πρέπει να κάνω κι εγώ. Δηλαδή τα πρώτα, ας πούμε... Πήρε στοιχεία από αυτούς δηλαδή. Και από ό,τι άμα θα φέρνεις το παίξιμό σου. Αν και δεν θα το ήθελα. Αν και δεν θα το ήθελα. Γιατί είναι... Είσαι ο Τζιοβάνι της υποκριτικής τώρα πια. Γιατί εντάξει, ο Μπουρδούμης τώρα, εντάξει, τώρα πάντων
Εντάξει, καλό παιδί, αλλά. Ο οποίος τραγουδάει, χορεύει στην παράσταση, έτσι. Καταπληκτικός. Και παίζει και λίγο. Καταπληκτικός, πραγματικά. Στην παρέα μας, όπως καταλάβατε, είναι και η Σοφία Βόσου, η Κατερίνα Κούκα, οι οποίες όχι μόνο τραγουδάνε στην παράσταση πριν το χάραμα, παίζουν κιόλας. Τη Σοφία την είχαμε συνηθίσει, ξέρουμε ότι κάνει φοβερές μιμήσεις, ήταν και στο σόου του Αντένα, αλλά και πιο παλιά σε εκπομπές που έκανε με τη φωνή της τέραντα, ας πούμε. Έχει κάνει και μεταγλωτήσεις, έχει κάνει το φοβερό ισοβίτι του Αρκά. Απίστευτο. Για την Κατερίνα δεν ξέραμε κάτι τέτοιο. Είχε κάνει όμως. Είχε κάνει... Και κινηματογράφο είχε κάνει η Κατερίνα. Ναι. Κατερίνα. Ναι, είχα... για θέατρο. Ναι, ναι. Είχα προσεγγίσει λίγο το θέμα. Με πιο σημαντική μου παρουσία, το χάραμα του Αλέξη Μπίστηκα τότε. Σε ακολουθεί η λέξη, έτσι. Ναι, όταν άκουσα τον τίτλο του έργου, λέω πάλι χάραμα και άλλο χάραμα. Χάραμα στην Κεσαριανή που μια σεζόν. Αλλά το θέατρο δεν έχει καμία σχέση με τίποτα άλλο από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Για μένα ήρθε σε μια στιγμή της ζωής μου που ήθελα να κάνω το πρώτο βήμα που κάνει ένα παιδί ξανά από μια παύση. Έτσι το αντιμετωπίζω. Παίζω σπιτάκια κάθε βράδυ που πηγαίνω με τις φίλες μου, ναι, και τους φίλους μου. Λέω, έλα να παίξουμε σπιτάκια τώρα. Το χαίρομαι σαν μικρό παιδί. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ευθύνη του να ανεβείς πάνω στη σκηνή με τόσους σπουδαίους ηθοποιούς και να συγκριθείς αφού υπάρχει ρόλος πια. Προσπαθώ. Όμως υπάρχει από την πρώτη μέρα ένα κλίμα χαράς, παιχνιδιού και ανάγκης για το κοινό καλό αποτέλεσμα. Έχουμε βοηθηθεί πάρα πολύ από τους ηθοποιούς που είναι στην παράσταση με την αγάπη τους και την αποδοχή τους και τις συμβουλές τους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη αυτό το χειμώνα. Δεν ήθελα να κάνω πάλι μια σεζόν κάπου σε ένα χώρο που να τραγουδάω. Γι' αυτό και ήρθε την κατάλληλη στιγμή η πρόταση του Μιχάλη του Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, που τους ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσαν να παίζω σπιτάκια. Σοφία, εσύ έχεις και την τύχη να είσαι με τη φοβερή αυτή παρέα, αλλά να κάνεις και ζευγάρι ντουέτο με τον Στέλιο Διονυσίου. Δεν τολμάω να τον πλησιάσω, αγάπη μου. Ζηλεύει. Έχει φοβερά. Θα βγούμε στα ζευγάρια, θα τα χωρίσουμε, τι θα γίνει. Εδώ δεν είναι εκπομπή να αρχίσετε να πείτε προσωπικά σε αυτό. Δεν μπορώ να πάτε αλλού να τα πείτε. Εδώ κάνουμε άλλη δουλειά. Είναι και απέναντι τα καμαρίνια μας και με το που πάω να του πω καλησπέρα, Στέλιο, βγαίνει. Ένα κεφάλι. Δεν μπορώ να ζήσω άλλο. Μήπως έχει πει κάποιος μελλοντολόγος ότι η σχέση αυτή θα κρατήσει πολύ, γιατί τα διάφορα τετατέν με μελλοντολόγο γνωστό, φωτογραφίες. Και μπορεί να της είπε ότι αυτή η σχέση, ας πούμε, τρίζει. Φροντίζω στο 2015 να με βρει καλά με τη σχεσούλα μου. Έτσι. Σοφάκη, για πες μου, πώς είναι να παίζεις με το Στέλιο, δεν πας σε βλέπω. Να σου πω κάτι. Να είπε, κοιτάς αν ηθοποιός, ήξερα, σαν τραγουδιστή. Είμαστε στο ίδιο καμαρίνι στο τζαζ, σαν τραγουδιστής. Και τώρα με κοιτάς με ένα ύφος, ας πούμε, εντάξει, εγώ παίζω και στον Πέμπο, να πούμε που την έχεις παίξει εσύ. Εντάξει, δεν έτυχε να παίξω στο ιστορικό αυτό θέατρο. Παίζεις απέναντι. Απέναντι, εντάξει, αλλά και εκεί έχουν πατήσει το πόδι τους τα ιερά τέρατα του ελληνικού θέατρου. Για πες μου τώρα που παίζεις το άλλο τέρας. Είναι μοναδική εμπειρία, δηλαδή είχαμε χημεία από την αρχή με τον δω, δηλαδή... Και τώρα έχουμε γίνει και κολλητοί, αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπορώ. Γελάτε πάνω σκηνή, ξέρω ότι ο κόσμος γελάει πάρα πολύ. Πάρα πολλές φορές να γελάσουμε πάνω σκηνή, ψέματα δεν λέμε. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή ναι, ξέρεις γιατί όμως. Γιατί... Φοβέρο, το συγκρατούμε όμως. Γιατί αυτό, κύριοι, αυτό γιατί... το κορίτσι είναι πειραχτήρι, μεγάλο. Τι κάνω, κάσας, κάνω. Τι κάνεις. Τίποτα. Κάνω εγώ τίποτα. Μου κάνει κάτι περίεργα με τα μάτια, με το στόμα. Δεν θα μιλήσω, δεν θα ανοίξω το στόμα μου χρονιάρα μέρα. Δεν κάνει, απλά γελάς μόνο που το βλέπεις. Δεν κάνει, στο λέω, είναι πάρα πολύ σοβαρός αυτό που δεν κάνει τίποτα ποτέ. Αλλά είναι χάχας, δηλαδή μόλις του κάνεις λίγο έτσι είναι έτοιμος. Αλλά κρατιέται. Ναι, γιατί και αυτό το βλέπει σαν παιχνίδι. Εδώ η Κατερίνα το βλέπει σαν παιχνίδι. Που το έχει ξανακάνει. Φαντάσου ο Στέλιος που το κάνει πρώτη φορά. Πιστεύω ότι όλο αυτό παιχνίδι, το διασκεδάζει. Το καλύτερο παιχνίδι της ζωής μου. Και βλέπετε ότι έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, φαντάσου να είχε, είχε που είχε το άγχος. Αν έβλεπε ότι δεν παίρναγε και κάτω και. Τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε, πού είμαστε και δεν μπορεί και να φύγει στη μέση σεζόν. Όταν βλέπετε αυτό που κάνει, το οποίο απολαμβάνει, περνάει και κάτω και γελάει ο κόσμος και το χειροκροτά. Το χέρι, το ξέρω το Στελάκι. Τι... Είναι. Στην παράσταση κάνεις μια ζηλιάρα γυναίκα, έτσι, πολύ. Ούτε ξέρει τι είναι. Είναι ζηλιάρα, είναι τρελή. Από τη μια που αγαπάει, λατρεύει την άλλη, αλλάζει χαρακτήρα. Είναι φοβερά κυκλοθυμική, αλλά είναι και καλόκαρδη πάρα πολύ. Εσύ είσαι έτσι στη ζωή σου, είσαι ζηλιάρα. Δηλαδή αυτό που λέει η Κατερίνα,
που έχει κι άλλα να μας πει, γιατί λέμε ανοίξω το στόμα μου. Κοίτα, ζηλιάρα είμαι, βέβαια. Πώς δεν είμαι. Σε λογικά πλαίσια έτσι τη ζωή μου. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να πάρω και τον άλλο να του βγάλω την ψυχή ανάποδα. Αλλά θέλω όταν είμαι σε μία σχέση να είναι πιστός ο άνθρωπος μου και έχω πιστεί. Αν δεν θα, θέλει, καλύτερα να διαλύει σχέση. Δεν είμαι του ψηλό τσιμπουλίτσι. Γιατί δεν είπα όταν είμαι σε σχέση. Συγγνώμη, παιδάκι μου, κάτι με έπιασε. Είπα όταν είμαι σε σχέση, όχι όταν δεν είμαι και είμαι. Αγάπη μου, δεν έκανα τίποτα. Γιατί σε βλέπω και εμεί. Να σου πω στην παράσταση από ό,τι είδαμε στο βίντεο τη πρεμιέρα. Είχε έρθει και ο Ανδρέας Μικρούτσικος και χαρήκαμε όλοι, πρέπει να πω, που τον ξαναείδαμε γιατί τον είχαμε χάσει. Για χρόνια, μια χαρά, ακμαίος κούκλος. Μια χαρά. Χάρηκες που τον είδε. Έχετε επαφή γενικά. Έχουμε, ναι. Όλα ναι. Αυτά τα χρόνια. Δεν είχαμε όλα αυτά τα χρόνια αυτό επαφή. Λέω. Απομακρύνθηκε για αρκετό διάστημα και το έλεγα και δεν με πιστεύανε. Γιατί μου λέει τον Ανδρέα, λέω παιδιά, δεν ξέρω, δεν μιλάμε. Και δεν το πίστευε κανείς. Αλλά το τελευταίο διάστημα είναι καλά, έχουμε, μιλάμε. Τι σου είπε για την ερμηνεία σου? Του άρεσε πάρα πολύ, όλη η παράσταση. Ο που έπαιξε με το Μεγαλούτσικο. Ναι, του άρεσε πάρα πολύ και του τρελάθηκε. Έχει τρελαθεί και με την Κατερίνα και με το Στέλιο. Με την Κατερίνα τρελάθηκε σαν ηθοποιό. Εντάξει, σαν τραγουδίστρια, ξέρουμε ότι είναι σπουδαία τραγουδίστρια, αλλά του άρεσε και σαν ηθοποιό. Γιατί κάνει και ένα πιο δύσκολο ρόλο τώρα η Κατερίνα, εννοώ. Ερμηνευτικά έχει περισσότερες απαιτήσεις, έτσι είναι. Είναι δραματικός ο ρόλος. Είναι κάτι στο οποίο την έχουμε δει και πραγματικά ο κόσμος εκπλήσεται και του αρέσει αυτή. Αυτή ήταν και η δυσκολία μου. Γιατί, εντάξει, και στη σκηνή είμαστε μια πλάκα. Το έχουμε λίγο πολύ όλοι αυτό. Το να πρέπει κάθε βράδυ να κάνω ένα δραματικό ρόλο που έχει απαιτήσεις. Ας πούμε, έχουμε μια σκηνή με τον Ορέστη. Καταρίνα, εσύ τι ρόλο κάνεις για να καταλάβει και ο κόσμος? Είμαι η Αρετή Λάμπρου. Το έργο μας ξεκινάει το 40-42 στη Θεσσαλονίκη κατοχή και είμαστε ένα λαϊκό ρεμπέτικο ασκέρι που ηγούμε εγώ. Είμαι η Αρετή Λάμπρου. Ηγουμένη. Και η κοπελίτσα, ας πούμε, είναι υπό τα διαταγάς μου. Και ο σερβιτόρος που έχει καλή φωνή, ο κύριος Σιώβας, και ωραίο παιδί. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Γινόμαστε ζευγάρι γιατί θέλει να αναρριχηθεί. Γιατί στο τέλος είναι παλιάνθρωπος. Μην τα λες και όλα. Δεν θα τα πω όλα. Το δικό σου ρόλο πες μας. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να. Δεν θα τα πούμε γιατί όλα. Έχει ανατροπές το έργο. Στο δεύτερο μέρος έχουμε ανατροπές. Α, είσαι και παντρεμένη. Ναι, είμαι και παντρεμένη. Τον άντρα το βλέπουμε στην παράσταση. Βεβαίως. Ποιος είναι? Είναι ο Ιούλιος Διάτας. Βέβαια. Τέλος πάντων, παράνομο ζευγάρι εμείς. Έχουμε μια σκηνή λοιπόν που όταν τη διάβασα είπα στο Μιχάλη, εγώ αυτό δεν το κάνω. Δεν το γουστάρω και ως γυναίκα και ως άνθρωπος. Μου λέει, είσαι ηθοποιός παιδί μου, δεν θα κάνεις τη ζωή σου. Πρέπει να το κάνεις λοιπόν. Εντάξει, έχω μια πάρα πολύ, ένα σπουδαίο ηθοποιό να με οδηγεί και να φορές που πετυχαίνει αυτή η σκηνή, συγκινούμε τόσο πολύ. Μια φορά έβαλα και τα κλάματα. Γιατί εκεί κατάλαβα τι σμήλεμα ψυχής τραβάτε εσείς ηθοποιοί για να μπείτε τελικά σε έναν άλλο χαρακτήρα. Αυτό είναι πολύ σπουδαία τέχνη. Υποκλίνομαι. Δεν θα πω ποτέ στη ζωή μου ότι είμαι ηθοποιός, γιατί δεν είμαι. Θαυμάζω πάρα πολύ τους ηθοποιούς που το κάνουν αυτό και το κάνουν, όποιοι το κάνουν πολύ καλά, γιατί δεν το κάνουν όλοι. Αυτά. Ορέστη, πώς είναι να παίζεις με την Κατερίνα? Είμαι παλιάνθρωπος από την αρχή, δεν λέμε κάτι. Δεν λέμε κάτι δηλαδή, δεν προδίδουμε κάτι. Πρώτος στο τέλος και εντάξει, δεν θα πω άλλα. Πώς είναι να παίζεις με την Κατερίνα Κούκα που την ξέρεις από τραγουδίστρια? Είναι πολύ ωραία να συνεργάζομαι με αυτούς τους τραγουδιστές. Θέλω για τους άλλους τραγουδιστές και το παιδί εκεί του ηθοποιού. Συγγνώμη, ναι, εννοούσα. Επειδή έχεις σκηνές πιο πολλές με την Κατερίνα, φαντάζομαι. Ναι, πιο πολλές σκηνές έχω με την Κατερίνα γιατί είμαστε και ζευγάρι. Είναι τρομερό να δουλεύω μαζί τους γιατί ήταν, πώς να το πω, ερασιτέχνες με όλη την σημασία της λέξης. Και δηλαδή, έτσι είμαστε όλοι μας. Ερασιτέχνες της τέχνης και αγαπήσανε πάρα πολύ αυτό που κάνανε και ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι και δουλέψανε πιο καλά και από ηθοποιούς που έχω δουλέψει μαζί τους. Γιατί είχαν την ανασφάλεια, μήπως δεν τα καταφέρουν. Οπότε ήταν δεν πιστή... νομίζω ότι ήταν αυτό. Ήταν πιστοί σε αυτές τις οδηγίες που πήραν. Ίσως είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Οι ηθοποιοί βάλουν και τα δικά μας πολλές φορές, κάνουν και αυτά που νομίζουμε ναι. ότι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, καλύτερα. Ναι σίγουρα ήταν λιγότερο, ναι, περισσότερο πειθαρχημένοι από εμάς. Αλλά και δουλέψανε πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό δηλαδή σε αυτό που κάνουν. Τι να πω, δηλαδή, δεν έχω να πω τίποτα. Ίσως η αθωότητα του κάποια στιγμή, θυμάμαι ποιος μου είπε, είσαι πάρα πολύ καλή, το ξέρεις. Λέω όχι. Δεν έχω επίγνωση τι κάνω, δεν ξέρω αν το κάνω καλά. Προσπαθώ, αλλά δεν έχω επίγνωση. Ένας ηθοποιός σαν
αυτά τα παιδιά που έχουν σπουδάσει το αντικείμενό τους ξέρουν τον τρόπο, όπως και εγώ ξέρω πώς θα τραγουδήσω ένα κομμάτι και πώς θα το βγάλω. Εσύ τους βοήθησες τραγουδιστικά? Βέβαια. Ρωτήσαν τη γνώμη σου, δηλαδή, ή πήγες μόνη σου, τους έλεγες, εκεί κάνει και αυτό. Και αυτό το έκανα, αλλά και πολύ χάρηκα όταν με ρωτήσανε, αν και δεν έχουν ανάγκη, είναι πολύ σπουδαίοι τραγουδιστές όλοι. Πολύ καλύτεροι από άλλους που είναι επισήμως τραγουδιστές. Αυτοί οι άλλοι επισήμως τραγουδιστές, οι καινούργοι, τι εντύπωση προκαλούν, δηλαδή, πιστεύεις ότι, καλά, σίγουρα ταλέντα, όπως το έχω ξαναπεί, βγαίνουν σε όλες τις τέχνες, σε όλους τους χώρους. Έχουμε καλούς τραγουδιστές σήμερα, ναι, καινούργια παιδιά, τα λάθη. Πάντα θα έχουμε. Είμαστε ένας λαός που τραγουδάει, χορεύει, γλεντάει, είναι η φύση μας αυτή. Και δεν συμφωνώ ότι δεν έχουμε τώρα ταλέντα ή δεν έχουμε πολύ ωραίες φωνές. Εμένα, αν θέλεις, με τη δική μου ψυχή δεν κουμπώνει η αισθητική του πράγματος εκεί που έχει εξελιχθεί σήμερα, αλλά μέχρι εκεί έχουμε πολύ σπουδαίους ταλαντούχους νέους ανθρώπους. Ας πει κάτι και ο κύριος Μπουρδούμης, γιατί... Δεν θα πάω και στον κύριο Μπουρδούμη. Πονέσαν τα αυτιά μας να τον ακούμε. Πείτε κάτι, δεν είναι παρουσιαστής. Προβοκάρει, κύριε Μπουρδούμη. Συγγνώμη, κύριε Μπουρδούμη. Είμαι πολύ σεμνός. Συγγνώμη, θα πω, θα κάνω εγώ όπως θέλω την αναφορά μου. Α, με συγχωρείτε, κύριε Σεφελή. Πριν λίγους μήνες, πριν τρεις μήνες, δεν είχατε αυτό το θράσος, θα έλεγα, να επεμβαίνετε και να λέτε στον παρουσιαστή πώς θα κάνετε. Σας παρακαλώ, κύριε Αβόσου. Σας παρακαλώ, κύριε Αβόσου. Και μη μου κατηγορείτε τον άντρα. Ξαφνικά θα μας πει και ποιος θα μιλήσει. Έτσι. Μπορεί εμείς να τον φέραμε γιατί θέλαμε και έναν πολύ ωραίο άντρα στην παρέα. Θα σας ρωτήσουμε γιατί τον φέραμε και δεν μιλάει. Αλλά μου λείπει, λοιπόν, μου λείπει η φωνή του, για να τον ακούσω λίγο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και τον οδηγό του λεωφορείου που έφερε το θείασο του Στέλιου Διονυσίου από το θέατρο Βέμπο, τον κύριο Αλέξανδρο Μπουρδούμη, ο οποίος για τις ανάγκες της παράστασης, επειδή έχει πολύ κόσμο, παίζει κιόλας, έτσι νομίζει, τραγουδάει. Αυτό μου το είπε ο Στέλιος, τι έτσι νομίζει. Και χορεύει στην παράσταση. Για το βραβείο, βασικά. Να δώσει και το βραβείο. Αυτό μου είπα. Πολλές ιδιότητες, δηλαδή. Τι απ' όλα είναι αυτό που σε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια για την παράσταση. Πρώτον, να πούμε. Καταρχάς, να πούμε καλή χρονιά. Εννοείται. Και από εμάς. Και τις καλύτερες ευχές σε όλους. Ένα βασικό, ότι είναι μια πολύ ωραία θεατρική, μουσικοθεατρική παύλα παράσταση. Να το τονίσουμε αυτό, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε σε ένα ιστορικό θέατρο όπως. Είπες, το θέατρο Βέμπο. Να πούμε και πάλι συγχαρητήρια στον αδερφό Στάγαρη, που ένα θέατρο κλειστό για χρόνια, το ξανάνοιξαν, το ανακαίνισαν και μπορεί πλέον να φιλοξενεί παραστάσεις. Είναι ένα φωτεινό σημείο σε μια σκοτεινή γειτονιά και σιγά σιγά ξανά αυτή η γειτονιά, επειδή την ξέρεις πολύ καλά εδώ με το εξωτερικό. Όταν υπάρχουν θέατρα, φωτίζονται οι γειτονιές, γίνονται πιο ασφαλείς. Και σε μια περίοδο που τα θέατρα κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Έτσι. Τα καλοκαιρινά έχουν κλείσει σχεδόν όλα και τα χειμερινά σιγά σιγά. Οι αδερφοί Τάγαροι επενδύσανε και νομίζω πολύ σοφά το κάνανε και με μια τέτοια παράσταση, ένα τέτοιο έργο, το Βρέμπα από Παπαθανασίου, που όλοι ξέρουμε πόσο σπουδαίοι συγγραφείς είναι. Και μου είναι και μια διαφορετική πρόταση από όλες αυτές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο θέατρο. Από εκεί και ύστερα, εγώ απλά παρίσταμαι δίπλα στο Στέλιο Διονυσίου. Λέω καμιά ατάκα. Ευτυχώς. Αυτό μου βοηθάει. Σε βοήθησε, σου είπε δύο πραγματάκια. Μιλάω, κύριε Διονύση. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Τελικά, όχι, ξέρεις τι με χαροποιεί, ότι τα νέα παιδιά σέβονται. Όπω μιλάω, έλα εδώ, Αλεξανδρέ μου, σε παρακαλώ. Μην αρχίσετε κουραμπιόδο πόλεμο. Τώρα δεν τα παλιά. Πραγματικά ήταν ένα παιδάκι, εγώ έτσι τον ήξερα. Ήρθε την πρώτη μέρα στην πρόβα. Ένα σεμνό. Δεν τον ακούγαμε. Τώρα ξέρει τι κάνει. Αν δεν τελειώνεται να ξεκινήσει η παράσταση, το που μπαίνεις θα το καταλαβαίνουμε, μη και λέμε. Βλέπεις, σε κάνει ίδιο. Εγώ τον ήξερα ένα σεμνό παιδί στο καμαρίνι που είχε μια θαυμάστρια μόνο που τον είχε παντού. Τώρα έμαθα ότι αυτή η θαυμάστρια δεν υπάρχει. Δηλαδή απέκτησε fan club ξαφνικά. Απέκτησε fan club. Η οποία του ευχήθηκε και Merry Christmas. Το ξέρω αυτό, του λέει κάρτα. Merry Christmas που γράψε. Ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα τέλος πάντων δεν πειράζει. Ωραία. Εγώ αυτό. Το καμαρίνια. Ναι. Έχετε κάνει παρεούλες, είστε πολύ πολύ μαζί. Φαντάζομαι ότι είστε. Είμαι από πάνω του, δεν ξέρω αν σου λέει αυτό κάτι. Φύγεις. Άμα είσαι από κάτω, θα σε ας τον πάνω όροφο. Γιατί έχει πολλά καμαρίνια. Ναι, δόξα τω Θεώ. Όχι, είμαστε. Ο καθένα έχει το δικό του καμαρίνι. Σήκωσε το χέρι. Η κουτσογειτόνι σα είναι η Κούκα και εγώ, δεν υπάρχει αυτό. Εμεί είμαστε. Με τα καμαρίνια μόνιμα οι πόρτε ανοιχτέ. Με ένα διάδρομο που πρέπει αναγκαστικά να περάσουν όλοι για να πάνε στα δικά του καμαρίνια. Είναι σαν αυλή. Που σημαίνει γειτόνι. Έχουμε αυτό, βαφόμαστε. Τι λέμε.
και τι πάει έφτιαξε σήμερα, τι έφτιαξε. Ξέρεις κάτι, να σου πω τι έγινε σήμερα για να πας και έρχεται μια στον καθρέφτη εκείνο και τ' άλλο και ξαναφεύγει, άλλη και πάει που γίνεται. Και μια μέρα περνάει Βάσο η Λασκαράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά, λέει γειτονιά. Οι γειτόνισσες τι κάνετε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό που είπε και ο Ορέστης, ότι αυτό το σμίξιμο των διαφορετικών καλλιτεχνών από και γενιές διαφορετικές. Ξέρεις ότι αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα που λες. Και το Στέλιο είναι αυτή η μόμφη. Τι να κάνω. Μόνο μόμφες, τίποτα άλλο. Όλο αυτό ξαφνικά κλείδωσε. Κλείδωσε πολύ όμορφα. Και στη σκηνή και εκτός σκηνής. Δεν θα μπορούσε να με κλειδώσει γιατί είστε πολύ μεγάλο θείασος και άμα δεν είχε γίνει και δεν υπήρχε αυτή η χημεία. Δεν είναι θα εύκολο. Όμως. Το χειμώνα. Δεν είναι εύκολο, το ξέρουμε. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Τέλειο. Άσε να ξέρουμε κάτι εμείς οι πιο παλιοί ηθοποιοί. Εντάξει, άσε να ξέρουμε. Σας αφήνω αυτό το περιθώριο. Θα μιλήσω όμως και λίγο Ευθύμη Ζησάκης γιατί τόση ώρα στην παρέα μας. Εγώ σας ακούω. Ευθύμη, να έρθω σε εσένα. Τι ρόλο κάνει ο Αλέξανδρος Μπουρδούμος στην παράσταση. Γιατί δεν το ρώτησα πριν και έπρεπε να μιλήσει και εσύ να πει κάτι. Αλλά θέλω να μάθω για τον Αλέξανδρο. Ο οποίος έχει τις κατακτήσεις του, έχει το καμαρίνι του και ναι, το καμαρίνι το λέει, είναι σημαντικό γιατί έχει το δικό του χώρο και γενικά έχει φτιάξει το δικό του κόσμο. Αυτός ο δικός του κόσμος περιτριγυρίζεται από αυτή τη στάρ που λέγεται Μπέτι Μαγκύρα, η οποία ουσιαστικά τον φτύνει. Έχουμε και τέτοιο. Δηλαδή έφτιαξε τους κόσμους, τα έφτιαξε όλα το σχετικό και αυτά. Στο θέατρο πάντα παίζουμε ρόλους κόντρα, κατάλαβες. Αυτό δεν πιστεύω να γίνει στην προσωπική του ζωή. Οπότε ήθελε να νιώσει πώς είναι να σε φτύνει μια γυναίκα. Και το νιώσε κάνοντας το ρόλο αυτό. Στο τέλος κάτι κερδίζει. Εξαιρετικός. Στο τέλος. Εξαιρετικός αυτό που κάνει. Μην τα λέτε όλα. Χορεύει, τραγουδάει, παίζει. Εσύ τι κάνεις εκεί πέρα. Από τα έπιπλα. Εσύ τι κάνεις, Ευθύμη, ποιος είναι ο ρόλος. Εμείς είμαστε δύο αδέρφια με τον Ορέστη, ο Ανέστης και ο Λευτέρης. Οι οποίοι κυνηγάμε το όνειρο στο πάλκο. Κάποια στιγμή εμένα μου τα χαλάει και πάω στον εμφύλιο. Mm-hmm. Περιγράφω όλο αυτό το πράγμα στο εμφύλιο, τι συνέβη και στο τέλος του πρώτου μέρους. Τι πεις, τι γίνεται. Φεύγω. Δεν θα πεις. Στο δεύτερο μέρος έρχομαι ως ένας ανανεωμένος. Ανανεωμένος. Πάλι μην πεις. με μία κολόνια άλλη. Αλλάζω κολόνια και. Εμφανίζομαι, δεν χρειάζεται να πω. Είναι ρόλος έκπληξη. Είναι ρόλος... Δεν το περιμένει κανείς να το δει τον Ευθύμη σε κάτι τέτοιο. Ναι. Πάντως. Κάνει δύο χαρακτήρες δηλαδή. Για μένα είναι φοβερά και πολύ ενδιαφέρουσα η σύμπραξη αυτή. Με αυτούς τους τραγουδιστές, τους οποίους όλοι θαυμάζαμε πολύ και είναι μεγάλη μας χαρά να είμαστε μαζί τους. Και εγώ αυτό που έχω πάρει από όλο αυτό είναι ένας άνθρωπος εκτός δουλειάς, το είπατε και λίγο πριν, αλλά. Όχι, δεν μείνετε. Μιλάμε στον Νικό, αγόρι μου. Δεν είναι το είπατε όλοι. Το είπατε. Είναι η απλότητα και η αμεσότητα που πλησιάσαν τα πράγματα. Ένας ηθοποιός πολλές φορές από την τρέλα του να δείξει στο κοινό και στον ίδιο τον εαυτό ότι όλα είναι καλά και ακόμα καλύτερα από ό,τι πιστεύει, μπαίνει στην υπερβολή. Αυτοί οι άνθρωποι με την απλότητα και την πολύ άμεση προσέγγιση που έκαναν, νομίζω μας έμαθαν και εμάς να είμαστε απλοί και απέριτοι. Γιατί αυτό θέλει ο κόσμος. Την απόλυτη πληροφορία. Όχι τίποτα άλλο. Εγώ αυτό κράτησα και κάτι άλλο από το Στέλιο του Διονυσίου, ο οποίος τώρα πια εντάξει έχει ανέβει πολλά σκαλιά, δηλαδή πρέπει να κοιτάμε έτσι για να τον βλέπουμε. Βραβεύτηκε κιόλας. Υπάρχει πληροφορία ότι θα κατέβει και λόγω του βραβείου θα κατέβει και με σκηνιά μια μέρα. θυμάμαι χαρακτηριστικά που λέγαμε με τον Ορέστη ότι στην αρχή είχε μια χαρακτηριστική κίνηση. Είναι αυτό που λες ότι ένας ηθοποιός είναι το σωματικό θέατρο. Σωματοποιεί την ατάκα. Έλεγε μια ατάκα, Στέλιο Διονυσίου. Την έλεγε την ατάκα, δύο βήματα πίσω. Στάνταρ. Το θυμάσαι. Όχι. Έλεγε την ατάκα, έλεγε. Καλημέρα. Το ίδιο. Ό,τι και να έλεγε. Δηλαδή, συζήτηση φαντάζεσαι. Εκεί περίπατος. Αλλά τους προσέχαμε. Δεν υπήρχε καθόλου αυτό που λες ότι εντάξει, να σου πω, τραγουδιστές είναι τώρα τι να πούνε. Είχανε πάρα πολλά να πούνε. Με την ψυχή τους και με την αμεσότητα. Και νομίζω ότι είναι και η γέφυρα όλων των τεχνών αυτό. Ό,τι και να κάνεις. Τραγουδιστής είσαι, ηθοποιός είσαι, η γέφυρα είναι η απλότητα και η πληροφορία. Και εμείς λοιπόν μετά από αυτή τη δήλωση την υπέροχη του Ευθύμη Ζησάκη να κάνουμε μια γέφυρα μεταξύ πρόζας και τραγουδιού, επειδή θα ακολουθήσει πολύ τραγούδι, πολύ γλέντι, με τραγούδια της παράστασης βέβαια, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο όλη αυτή η τρελοπαρέα όπως την ακούσατε θα είναι πάλι μαζί να μας τραγουδήσει και να περάσουμε καλά αυτή τη γιορτή ημέρα.